Γιάννη, καλησπέρα. Μετά από ένα σκληρό μπραντεφέρ, Μητσοτάκη Τσίπρα, πριν από πολύ λίγο υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αναθεωρημένης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπερψηφίστηκε λοιπόν το νομοσχέδιο με 175 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Κατάψηφισαν 33 βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Ελληνική Λύση και το Μέρα 25, ενώ υπήρξαν και 80 παρών από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως προηγήθηκε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση εφόλης της ύλης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και για το θέμα της αμυντικής συμφωνίας, με τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήταν εκείνος ο οποίος είχε ξεκινήσει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ήδη από το 2018 και τώρα υποκριτικά δηλώνει ότι θα ψηφίσει παρόν, και τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά ότι στις παρούσες συνθήκες αυτή η συμφωνία δεν είναι αμοιβαία επωφελής για τα εθνικά μας συμφέροντα. Να σας πω τέλος ότι και η κυρία Φόφη Γεννηματά από το Βήμα της Ολομέλειας, όπου αναφέρθηκε, ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου, είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε προβλέψιμοι στα εθνικά και εξωτερικά ζητήματα. Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τι ακριβώς όμως δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί σχετικά με το θέμα αυτό. Ξαφνικά επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακούω το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την κύρωση της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, διότι κάτι άλλαξε και ότι αν το κάνουμε θα φανούμε δήθεν, πώς το είπατε, προβλέψιμοι. Ότι είμαστε προβλέψιμοι, άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε δεδομένη και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία, διότι δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι και προβλέψιμοι στην εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε κύριε Τσίπρα, αυτή είναι μια συμφωνία την οποία είχατε διαπραγματευτεί εσείς. Όχι απλά την είχατε διαπραγματευτεί, ουσιαστικά την είχατε θέσει σε εφαρμογή. Ψηφίζουμε λοιπόν σήμερα παρόν και ελπίζουμε κύριε Μητσοτάκη τουλάχιστον αυτή την ίστατη στιγμή και μετά από όλα αυτά τα διπλωματικά αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί η χώρα μας τελευταίους μήνες, να αναθεωρήσετε τη στάση σας εις ό,τι αφορά το θέμα της συνεννόησης. Στη συγκεκριμένη κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα συγκυρία, δεν μπορεί να απορρίψουμε με την ψήφο μας την αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι λάθος να αμφισβητούνται διαχρονικές στρατηγικές συμμαχίες της χώρας. Θα καταψηφίσουμε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία σήμερα. Μάλιστα, αυτή την απαράδεκτη συμφωνία την ονομάσατε από κοινού με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αμυντική. Τίποτα πιο ψεύτικο από αυτό τον τίτλο. Ως Μέρα 25, καταψηφίζουμε ως Έλληνες, γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία τελικά, αντίθετα με αυτό που πιστεύετε εσείς, θα ενισχύσει τη δυνατότητά μας να υπεραμεινόμαστε του εθνικού μας εδάφους.